αφού ολοκληρώσαμε, αγαπητοί μου, ότι σε ό,τι αναφέρεται εις τον Αντίχριστον στη 15η πάντα κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, ερχόμεθα τώρα από την 19η παράγραφο της ιδίας κατηχήσεως να δούμε τα μετά των Αντίχριστων. Ενθυμίστε στην αρχή της κατηχήσεως, όχι βεβαίως διότι αυτή θα ήταν η σειρά, αναφέρθηκε ο Άγιος Κυρίλλος στην ανακαίνιση του σύμπαντος. Δεν είναι αυτή η σειρά. Η σειρά είναι ότι πρώτα θα έρθει ο Αντίχριστος και μετά έχουμε την ανακαίνιση του σύμπαντος και τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Η δε ανακαίνιση του σύμπαντος συμπίπτει με την ανάσταση των νεκρών με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Αυτά, ανακαίνιση σύμπαντος, ανάσταση νεκρών και Δευτέρα Χριστού παρουσία, αυτά συμπίπτουν. Χρονικά συμπίπτουν. Αλλά μας μίλησε ο Άγιος Κύριλλος τότε για την ανακαίνιση του σύμπαντος και τώρα ερχόμεθα εις την Ανάσταση, συγγνώμη, εις την Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Θα σας πω πολλές φορές μέχρι που με τελειώσει αυτή η κατήχηση, διότι έχει ακόμη πολλά παραγράφους, ότι το κέντρο βάρους δεν πέφτει στο θέμα του Αντιχρίστου. Το κέντρο βάρους πέφτει εις την Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Αλλά είτε διότι έχουμε έναν φόβο, είτε διότι είμαστε ακατάρτιστοι, και σε αυτό φταίμε εμείς. Το θέμα είναι ότι κάπου αλλού ρίχνουμε το βάρος. Θα έλεγα, γιατί φοβάμαι τον Αντίχριστο και δεν φοβάμαι τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα με καταδικάσει στην αιωνία κόλαση. Διότι ο Αντίχριστος το πολύ πολύ να με κάνει να μαρτυρήσω. Αλλά δεν μπορεί όμως ο Αντίχριστος να με βάλει στην αιωνία κόλαση. Και αυτό, για να μην νομιστεί ότι το λέω εγώ, λέει ο Κύριος. Μη φοβηθείτε, λέγει, από τον αποκτενόντον το σώμα. Εγώ θα σας πω ποιον να φοβηθείτε. Τον δυνάμενον, εκείνον που έχει τη δύναμη να σας βάλει στην γέννα του πυρός. Και εκείνος που έχει την δύναμη να μας βάλει στην γέννα του πυρός είναι μόνον ο Χριστός. Δεν πρέπει λοιπόν να θορυβούμεθα για το θέμα του Αντιχρίστου, αλλά πρέπει να φοβούμεθα πραγματικά μόνον τον Χριστόν. Πότε, εάν, εφόσον και καθόσον λεβήσαμε σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού. Έτσι, από την 19η παράγραφο, αγαπητοί, εισερχόμεθα με τη βοήθεια του Θεού να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε ό,τι αφορά στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Απεκδεχόμεθα δε και προσδοκόμεν τον Κύριον εκ των ουρανών, ερχόμενον επί των εθελών. Το απεκδεχόμεθα με ωμέγα γραμμένο, όπως και το προσδοκόμεν, είναι να αποδεχόμεθα και να περιμένουμε τον Κύριον από τον ουρανό. Είναι θέμα πίστεως και θέμα ομολογίας πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως, το λέει η έκφραση, σύμβολο πίστεως, περιέχει αυτή τη θέση. Πιστεύω, λένε, και αναφερόμαστε τώρα σε ένα-ένα από τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως. Πιστεύω αποσιοποιητικά και πάλι ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας
και νεκρούς. Ώστε λοιπόν αποτελεί θέμα πίστεως ο ερχομός, ο δεύτερος του Χριστού. Εκείνοι που δεν περιμένουν τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία και είναι πολύ χριστιανοί και λέγουν, όταν τους ερωτήσετε πιστεύεις ότι ο Χριστός θα ξανάρθει, σου λέει και πού το ξέρω, τότε τι πιστεύεις? Πιστεύεις εσύ ότι ήρθε ο Χριστός, έκανε κάτι επάνω στη γη και άφησε τα πράγματα έρημα μισά? Διότι με τη Δευτέρα του παρουσία ολοκληρώνεται το έργο της σωτηρίας. Αν κάποιος πει ότι ο Χριστός έφυγε στον ουρανό, έδωσε τη σωτηρία, εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο του, σωζόμεθα. Τι? Σωζόμεθα. Όχι, δεν σωζόμεθα. Διότι σώζω από το σώος, ολόκληρος. Η λέξη βρίσκεται μάλιστα ως εξής των Απόστολων Πέτρων, αν θυμάμαι καλά, ομιλεί περί ολοκληρίας. Και όταν λέμε ολοκληρία, θα πει σωτηρία. Θα πει όλος ο άνθρωπος σώζεται. Τώρα, άμα πεθάνω και είμαι ευθεβής, η ψυχή μου θα πάει στον παράδεισο, αλλά εκεί θα είναι μόνο η ψυχή μου. Το ταλέπορο σώμα μου θα είναι εις την γη και θα έχει λιώσει, θα έχει αποσυντεθεί. Αλλά αυτό το σώμα που αποσυνετέθη και ενίστευσε και παρθένεψε και εκοπίασε και αγρύπνησε. Γιατί παρακαλώ μεθαύριο Παρασκευή που υπάρχει εδώ αγρυπνία, να έρθείτε στην αγρυπνία και μην πάτε να κοιμηθείτε? Ποιος θα αγρυπνήσει η ψυχή μου? Το σώμα μου θα αγρυπνήσει, διότι ύπνο δεν θα δώσω στα μάτια μου. Αυτό σώμα λοιπόν και κοπίασε και ίδρωσε και ίσκυσε τις αρετές εκείνες που αφορούν στο σώμα. Αυτό δεν θα τιμηθεί. Θα μείνει εκτός λοιπόν σωτηρίας ή αντιστοίχως εκτός καταδίκης. Όταν λέμε σωτηρία, σημαίνει ότι θα επανέλθει η ψυχή και θα επανενωθεί με ένα σώμα, το παλιό σώμα, καινούριο, άφθαρτο και αθάνατο. Αυτό θα γίνει όταν θα ξανάρθει ο Χριστός στον κόσμο. Συνεπώς, αγαπητοί, θα σας έλεγα με σαφήνεια, γιατί η Αγία Γραφή είναι σαφεστάτη στο σημείο αυτό, ότι το έργο της σωτηρίας μένει μισό εάν δεν υπάρξει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Το αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θέμα συνεπίας της γραμμής του έργου του Χριστού για να μας σώσει. Είναι εκείνο που λέγει ωραιότατα ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, που λέγει στο 15 κεφάλαιο, λέγει: εάν δεν υπάρχει η Ανάσταση των νεκρών, τότε τι κάνουμε? Τότε δεν κάνουμε τίποτα. Τότε λοιπόν αδίκως κοπιάσαμε, και μάλιστα εμείς που χάσαμε και την παρούσα ζωή, διότι δεν πάμε στις διασκευάσεις, αν υποτεθεί ότι οι διασκευάσεις δίνουν πραγματική ευχαρίστηση και χαρά στον άνθρωπο, αν υποτεθεί. Χάσαμε και αυτό, και είμαι, θα λέγει, εμείς οι αθλιότεροι όλων των ανθρώπων, διότι χάνουμε και την παρούσα ζωή με το να είμαστε κολλημένοι σε μια πίστη ότι ο Χριστός αυτά είπε να κάνουμε. Άμα δεν υπάρχει όλα αυτά, βέβαια, άμα δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών, τότε λέγει
Εάν δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός ανεστήθη, και αν ο Χριστός δεν ανεστήθη, τότε ματέα η πίστη ημών, μάταιο και το κήρυγμα ημών, όλα πέφτουν στο κενό. Ο Χριστός ανεστήθη για να αναστηθούν οι νεκροί και να ολοκληρωθεί το έργο της σωτηρίας, δηλαδή της ολοκληρίας. Εκείνοι λοιπόν που δεν δέχονται τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, ουσιαστικά δεν δέχονται τίποτα. Είναι κομμένο πράγμα. Είναι κομμένο. Είναι στη μέση κομμένο. Σαν να μην έχει δεν έχει τέλος. Σαν να μην έχει τέλος. Ο Χριστός λοιπόν θα ξανάρθει. Σας έλεγα σε μια παλιά ομιλία, δεν πειράζει να πω μόνο δύο λόγια, ότι εκείνοι που δέχονται την ευθύγραμμη μορφή της ιστορίας, αυτοί δέχονται ότι ο Χριστός θα ξανάρθει. Ευθύγραμμη θα πει ότι αρχίζει και τελειώνει. Ευθύγραμμη θα πει ότι το σύμπαν έγινε εκ του μηδενός, ήλθε εις το είναι, εις την ύπαρξη. Κάποια στιγμή αρχίζει η δική του ιστορία, κάποια στιγμή αρχίζει και η ανθρωπίνη ιστορία. Κάποια στιγμή θα τελειώσει η ιστορία του σύμπαντος, κάποια στιγμή θα τελειώσει και η ιστορία των ανθρώπων. Αυτή είναι η ευθύγραμμος θεώρησης της ιστορίας και της δημιουργίας. Αυτή την ευθύγραμμο θεώρηση την έχει μόνο ο χριστιανισμός. Κανείς άλλος. Όλα τα φιλοσοφικά συστήματα, και τα παλιά και τα νεότερα, όλες οι εξωχριστιανικές θρησκείες, δηλαδή οι ειδωλολατρικές, οι ενδοκοσμικές θρησκείες, όλες έχουν κυκλική θεώρηση της δημιουργίας και του σύμπαντος. Ότι ο κόσμος δεν έγινε εκ του μηδενός, πάντα υπάρχει. Και αφού πάντα υπάρχει, πάντα θα υπάρχει. Αφού δεν είχε αρχή. Άμα λοιπόν δεν έχει αρχή, δεν θα έχει και τέλος. Και τότε δεν έχουμε παρά μια διαρκή επανάληψη, έναν κύκλο. Αν θέλετε, μια στατική κατάσταση εκ πρώτης όψεως, ή μάλλον στο βάθος στατική κατάσταση, που έχουμε δυναμικούς κύκλους, ζωής και θανάτου και τίποτε άλλο. Μεταβολές. Προσέξτε, μεταβολές, μεταμορφώσεις. Ένα σημείο από την κατήχηση που κάνουν στον μειούμενο στον 18ο βαθμό οι Ρόδος Σταυρίτες τέκτονες μασόνοι είναι και αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει, λέγει, προσέξτε, δεν υπάρχει, λέει, θάνατος και φθορά. Απλώς υπάρχει μία μεταμόρφωση. Τι θα πει θάνατος? Περνάς από μία μορφή σε μία άλλη μορφή. Δεν υπάρχει θάνατος. Καταργούν τον θάνατον με τον τρόπο αυτόν. Αλλά ουσιαστικά παίζουμε με τις λέξεις και δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά με εκείνο που κάνουν στις εκθέσεις, που όταν θέλουν να παρουσιάσουν κανένα αντιληπτικό μηχάνημα, έχουν ένα κουβά νερό κάτω από το τραπέζι και έχουν ένα σεντριβάνι, ας πούμε. Ένα, ξέρω εγώ, βάζω ένα μηχανάκι εκεί και τι κάνει τώρα το μηχανάκι? Πετάει το νερό σε πίδακα, αυτό πέφτει πάλι στη δεξαμενούλα, πάει πάλι στο κουβά και έτσι με ένα κουβά νερό κάνουν τη δουλειά τους. Δεν έχουν μια ροή από κάπου μακριά να παίρνουν ένα νερό που να κυλά. Λύνουν το πρόβλημα του θανάτου με τον τρόπο αυτόν. Το καταλάβατε? Μέσα σε ένα κύκλο. Διότι δίνω μια άλλη θεώρηση στο θέμα του θανάτου. Ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μεταβολή. Και το πρόσωπον που πάει περίπατο. Διότι αν εγώ θα υπάρξω στο παιδί μου, αλλά εγώ το πρόσωπό μου τι θα γίνω? Αναπάντητο. Η Ανάσταση των νεκρών, γιατί υπήρξε η Ανάσταση του Χριστού γεγονός, όχι θεωρία, είναι η διάσωση του προσώπου και όχι η διάσωση του γένους.
αλλά του προσώπου. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί, είναι πολύ σπουδαία πράγματα αυτά. Είναι πολύ σπουδαία. Συνεπώς, εκδεχόμεθα, δηλαδή να αποδεχόμεθα και προσδοκόμε και να περιμένουμε τον Κύριο εκ των ουρανών ερχόμενων επί των νεφελών. Να έλθει από τον ουρανό. Γιατί έτσι έφυγε. Έφυγε από τη γη στον ουρανό. Ήρθε από τον ουρανό στη γη. Έκανε την εμφάνισή του ως άνθρωπος, γενόμενος δια της υπεραγίας Θεοτόκου. Συγγνώμη, γενόμενος εκ της υπεραγίας Θεοτόκου. Όχι δια, λάθος έκανα, φραστικό λάθος. Εκ της υπεραγίας Θεοτόκου. Δηλαδή δεν πέρασε από την Παναγία, αλλά πήρε σάρκα από την Παναγία. Είναι σπουδαίο αυτό που το λέω. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και έφυγε στον ουρανό, συναποκομίζοντας την ανθρωπίνη του φύση, την οποία δεν απέβαλε, δεν την άφησε κάπου στη γη, γιατί δεν του χρειάζεται, όπως λένε οι χιλιαστές, και μερικοί προτεστάντες το λένε αυτό, όχι όλοι, αλλά θα επανέλθει ως Υιός ανθρώπους. Λέει στο 25 κεφάλαιο κατά Ματθαίον ο Κύριος, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού. Δεν λέγει όταν έλθει ο Υιός του Θεού, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, που θα πει θα έλθει με την ανθρωπίνη του φύση, διότι το αντικείμενο ανθρωπίνη φύση είναι το στοιχείο της σωτηρίας μας. Συνεπώς θα επανέλθει με την ανθρωπίνη του φύση και θα μας δώσει εκείνο που έχει εκείνος, την αφαρτισμένη και αθανατισμένη φύση μας, ή καλύτερα μια φύση που θα είναι αθανατισμένη και αφαρτισμένη. Δεν θα πω όμως κάτι περισσότερο για το θέμα επί των εφελών, διότι το έχει λίγο παρακάτω και θα κάνουμε εκεί την ανάλυση. Σάλπιγγες αγγελικέ τότε ηχούσιν, οι νεκροί εν Χριστώ πρώτον εγείρονται, οι ζώντες ευλαβείς εν νεφέλες αρπάζονται, έπαθλον των καμάτων λαμβάνονται, το υπέρ άνθρωπον τιμηθήνε, επειδή και υπέρ άνθρωπον ηγονίσαντο. Καθώς ο Παύλος ο Απόστολος γράφων φυσήν, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σαλπίνη Θεού, καταδύσεται απ' ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, και ούτω πάντοτε στην Κυρίω εσώμεθα. Να σας το αποδώσω μια σύντομη έτσι παράφραση. Σαλπίγγες αγγελικές, λέγει, τότε θα ηχήσουν. Οι νεκροί οι εν Χριστώ, αυτοί πρώτα θα αναστηθούν. Εκείνοι που ζουν οι ευλαβοί, οι τότε, όταν θα γύρουν αυτά, θα αρπαχθούν επί νεφελών. Έπαθλων, δηλαδή βραβείων, των καμάτων, των κόπων των, αφού πάρουν, γιατί υπεράνθρωπον, συγγνώμη, διότι υπερανθρώπος τιμώνται, επειδή υπερανθρώπος αγωνίστηκαν. Καθώς ο Παύλος ο Απόστολος γράφει στην πρώτη του Θεσσαλονική επιστολή, αν θέλετε στο 4ο κεφάλαιο από τους στίχους 16 και εξής, ότι ο Κύριος με ένα κέλεσμα, με μια διαταγή και με φωνή αρχαγγέλου και με μια σάλπιγγα Θεού, εικόνες αυτά,
θα κατεβεί από τον ουρανό και οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Έπειτα εμείς που ζούμε, οι περιλυπόμενοι που θα έχουμε αναπομείνει στη γη μαζί με εκείνους που θα έχουν αναστηθεί τους νεκρούς, μαζί με αυτούς θα αρπαχθούμε επί νεφελών για να συναντήσουμε τον Κύριον κάπου στο σύμπαν, εις αέρα. Και τότε θα είμαστε πάντοτε μαζί. Αυτή είναι η σύντομη απόδοση. Αλλά προσέξτε αγαπητοί, αυτά που λέγονται από τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή και που είναι πάρα πολύ σπουδαία περικοπή αυτή και που αν θέλετε την ακούμε κάθε φορά όταν γίνεται μία κηδεία. Ενώ η κηδεία έχει τόσα ωραία πράγματα, τόσα ελπιδοφόρα πράγματα, δυστυχώς είτε σαν πενθούντο είτε σαν καλεσμένοι πενθούντων δεν προσέχουμε. Συνήθως δεν προσέχουμε. Το μυαλό μας έχει σε άλλα πράγματα, ενώ αν ακούγαμε τουλάχιστον την αποστολική περικοπή και την ευαγγελική που είναι ανάλογη που λέει ο Χριστός εκεί για την ανάσταση των νεκρών, τότε θα παίρναμε την παρηγορία, διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη παρηγορία από το κήρυγμα της Αναστάσεως των νεκρών. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη. Αυτό λοιπόν είναι από την πρώτη προς Θεσσαλονικής Επιστολή. Για να τα δούμε με δύο λόγια μόνο, χωρίς να κάνω πιο πολύ ανάλυση. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι θα ακουστεί φωνή Αρχαγγέλου, σάλπινγκ Θεού. Τι είναι αυτό το πράγμα? Σημαίνει θα δοθεί το μήνυμα της Αναστάσεως των νεκρών. Ο Κύριος λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αυτό που ακούμε στις κηδείες, ότι τότε λέγει οι νεκροί θα ακούσουν την φωνή του Υιού του Θεού και τότε θα αναστηθούν. Και οι νεκροί θα αναστηθούν, θα γερθούν. Η φωνή, ποια είναι αυτή η φωνή? Τι είναι αυτή η σάλπιγγα? Θα σας θυμίσω κάτι. Όταν ο Κύριος είναι έξω από το μνημείο που έχουν θάψει τον Λάζαρο, ήταν ένας βράχος καλυστός και εκεί μέσα ήταν ο Λάζαρος, 4 μέρες πεθαμένος. Λάζαρε, δεν βρω έξω. Έλα έξω, Λάζαρε. Και ο Λάζαρος ανεκάθισε εις τον μνημείο, εις τον τάφο του. Φοβερόν. Όταν εφώναξε ο Χριστός, Λάζαρε, δεν βρω έξω, ή όταν είπε σε εκείνον τον νεανίσκον, τον ας πούμε 18χρονων, νεανίσκε εσύ λέγω εγέρσιτη, εκείνον τον νεανίσκον τον έφηβον, το γιο εκείνης τον μονάκριβο, εκείνης της χείρας γυναίκα, νεανίσκε, σήκω επάνω. Η φωνή πού έφτασε? Όταν οι πενθούντες φωνάζουν και κλαίουν, πού φτάνει η φωνή? Λίγα μέτρα πιο πέρα. 500 μέτρα? Δεν φτάνει 500 μέτρα όσο να φωνάξουμε. Η φωνή του Χριστού όταν είπε έλα έξω ή σήκω, πού έφτανε? Εις τον άνεμο. Και επέστρεφε η φωνή, η ψυχή, εις το σώμα. Τι νοση φωνή φτάνει στον Άδη? Κανενός.
Λένε μερικοί, μάλιστα μια απορία που ερήφθηκε στα παιδιά, από τα παιδιά, ότι μας λένε ότι ο χριστιανισμός είναι σαν, είναι μια θρησκεία όπως και οι άλλες, και πως μπορούμε να πούμε ότι διαφέρει. Μα οι άλλες οι θρησκείες είναι κατεπίνια, είναι κατεπινόηση. Φτιάχνει ο άνθρωπος μια θρησκεία για να ικανοποιεί, θα λέγαμε, κάποιος πνευματικός του εφέσει, ή να ψευτολύνει κάποια προβλήματα, το πρόβλημα θρυπή της υπάρξεώς του, του νοήματος της υπάρξεώς του και των φαινόμενων της ζωής. Τίποτα άλλο δεν είναι, τίποτα άλλο. Και όλα αυτά μπορεί να τα βαφτίζει όπως θέλει, σαν λύτρωση, σαν όπως θέλετε. Μήπως δεν υπάρχει, στους, φιλοσοφούντας προπαντός, τους φιλολογούντας, δεν υπάρχει η έκφραση της λύτρωσης. Γράφω, λέει, ένα ποίημα και λυτρώνομαι. Γράφω ένα ποίημα και λυτρώνομαι. Αυτά είναι σχετικά πράγματα. Αυτά είναι μέσα στον κύκλο της ανθρωπίνης, θα λέγαμε, δραστηριότητας. Ποιος θα σε γλιτώσει από το θάνατο? Σαν να τραβάς τα μαλλιά σου και να σηκωθείς. Κλειστές δυνάμεις, δεν πετυχαίνεις τίποτα. Πρέπει να έρθει ένα χέρι απ' έξω από την ύπαρξή σου να σε πιάσει από τα μαλλιά και να σε σηκώσει. Και αυτό το χέρι είναι μόνο του Θεού, του αληθινού Θεού. Και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα μας αναστήσει, είναι ο αληθινός Θεός. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ό,τι θα λέμε ή να συγκρίνουμε, δεν υπάρχει σύγκριση. Εδώ έχουμε την αλήθεια, γιατί έχουμε γεγονότα. Γεγονότα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητοί, ποια είναι, θα λέγαμε, η διάσταση της εν Χριστώ σωτηρίας. Και τότε θα έρθει, λέγει, καταβίσεται από ουρανού. Ποιος? Ο Κύριος. Δηλαδή θα γίνει μία συνάντηση, μία άνοδος των ανθρώπων και μία κάθοδος του Χριστού. Αλλά πρώτης ανόδου των ανθρώπων, εδώ έχουμε το εξής. Λέει, οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Εδώ το πρώτον αναφέρεται σε σχέση με τους με την, θα λέγαμε, άνοδον των ίδιων επιζώντων. Δηλαδή, το λέει καθαρά, ότι έπειτα ημείς αναστήσονται, λέει, πρώτον για Χριστό νεκρή. Έπειτα ημείς οι ζώντες, αλλά αυτό το έπειτα αναφέρεται σε εμάς που θα ζούμε. Δεν αναφέρεται στους ασεβείς, δηλαδή θα αναστηθούν πρώτα οι νεκροί οι ευσεβείς και μετά θα αναστηθούν οι νεκροί οι ασεβείς. Αν το θέλετε, όταν ο Κύριος ομιλεί περί της κρίσεως, είναι φανερό, έχουμε μία εικόνα, τα πράγματα είναι επί ενός επιπέδου. Η μεν λέει εκ δεξιών, η δε εξ αγωνίμων. Και τι λέγει? Λέγει και αιτιολογεί γιατί θα σωθούν οι εκ δεξιών, και αιτιολογεί γιατί δεν θα σωθούν οι εξ αγωνίμων. Δηλαδή αριστερά. Είναι αμαρτωλή. Και υπάρχει οικονομείται ένας διάλογος προποντινά. Αυτά βέβαια δείχνουν ότι είναι ταυτόχρονα η Ανάσταση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει την πρώτη του προς Θεσσαλονική επιστολή, δεν ενδιαφέρεται δια τους ασεβείς. Ενδιαφέρεται δια τους ασεβείς. Συνεπώς δεν κάνει απλώς λόγο περί των ασεβών. Όχι ότι οι ασεβείς δεν θα αναστηθούν, μάρτυρ ή άλλη περικοπή που σας είπα από το καταμακρόν Ευαγγέλιον, που δείχνει ότι είναι μπροστά στον Χριστόν και οι ασεβείς και οι ασεβείς. Δεν ενδιαφέρεται. Θα λέγει, δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνουν αυτοί, με ενδιαφέρει τι θα γίνετε εσείς, οι αποδέκτες της επιστολής μου, οι Θεσσαλονικείς που πιστέψατε εις τον Χριστόν, σε σχέση με εκείνους που θα έχουν πεθάνει.
Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η σχέση. Γι' αυτό λέει έπειτα εμείς και τα λοιπά. Άρα θα γίνει η ανάσταση των νεκρών πρώτα. Μετά από την ανάσταση των νεκρών, εμείς λέει οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, εμείς που θα ζούμε τότε, βάζει τον εαυτό του γιατί ζούσε ο Απόστολος Παύλος, εμείς που θα έχουμε υποληφθεί, θα ζούμε πάνω στη γη, τι θα γίνει με εμάς? Τι θα γίνει με εμάς? Λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, παρότι δεν αναλύουμε το θέμα περί της Αναστάσεως των νεκρών, διότι έχει ειδική κατήχηση ο Άγιος Κύριλλος για το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, όμως επειδή θα αργήσουμε, μπορεί του χρόνου να ζήσουμε, δεν ξέρω, γι' αυτό το λόγο ας πούμε δύο λόγια. Λέγει εκεί δίγαρ το χαρτόν εν δίσωσε αχαρτίεν και το θνητόν τούτο. Συγγνώμη, βάζει και το τούτο. Δίγαρ το χαρτόν τούτο εν δίσωσε αχαρτίεν και το θνητόν τούτο εν δίσωσε αθανασίεν. Όταν λέει τούτο, δίζει το σώμα. Διότι πρέπει αυτό, ποιο, αυτό το σώμα, να ντυθεί. Ακούστε τι ρήμα βάζει, ενδύομαι, θα σας πω γιατί. Να ντυθεί, λέει, την αυθαρχία, αυτό το φθαρτόν. Και αυτό το θνητό σώμα πρέπει να ντυθεί την αθανασία. Άλλο φθαρτότης και άλλο θνητότης. Η φθαρτότης ήδη υπάρχει. Όταν έχω μεγάλωμα την ηλικία, ήμουνα παιδάκι, μεγάλωσα, γέρασα, τρώγω, πίνω, γιατί τρώγω και πίνω, γιατί υπερνικώ την φαρτότητα, γι' αυτό τρώμε, υπερνικούμε την φαρτότητα, αλλά μέχρι ενός ορίου, μετά έρχεται ο θάνατος και έτσι σταματάει και το θέμα της υπερνικήσεως της φαρτότητας. Ακόμη αρρωσταίνουμε, κρυώνουμε, διψάμε, πεινάμε, κουραζόμαστε, κοιμόμαστε. Όλα αυτά είναι μεταβολές και όλα συνιστούν την φθαρτότητα. Ενώ η θνητότητα είναι αυτό που λέμε θάνατος. Είναι λοιπόν δύο διαφορετικά πράγματα και τα δύο θα υπερνικηθούν. Διότι θα μπορούσε πιθανώς ο άνθρωπος να έχει μια ταλαιπωρία φθαρτότητος, αλλά να μην υπήρχε ο θάνατος. Υπάρχουν και τα δύο ενδιάμεσες περιπτώσεις και τα δύο θα υπερνικηθούν. Όταν λέει τούτο, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό, αλλού καυτό, είναι μια πολύ σπουδαία φρασούλα του, πολύ μικρή και ευμνημόνευτη. Μπορούμε να τη μνημονεύσουμε καλά. Αυτό το σώμα θα αναπτυχθεί αλλούκ αυτό. Τι θα πει? Αυτό θα είναι, δεν θα είναι κάποιο άλλο. Διότι σαφώς, λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα σταθούμε μπροστά εις τον Χριστό με το σώμα μας και με την ψυχή μας και θα δώσουμε λόγο για ό,τι πράξαμε και με το σώμα μας και με το πνεύμα μας. Αλλά ενώ θα είναι αυτό, δεν θα είναι αυτό. Εννοείται, θα είναι το καινούριο σώμα, το παλιό που θα γίνει καινούριο, άφθαρτο και αθάνατο. Ποιο σώμα? Εκείνο που έλυσε εις τον τάφο και έγινε χώμα. Εκείνο που κάηκε στη φωτιά και έγινε στάχτη. Εκείνο που έφαγαν τα ψάρια και το χώνεψαν. Δεν έχει σημασία με ποιο τρόπο θα πεθάνει ο άνθρωπος. Εκείνος που εκ του μηδενός έκανε τα πάντα είναι ικανός να ξαναφυλέξει το ανθρώπινο σώμα, το κάθε ανθρώπινο σώμα, παρότι αν το θέλετε ο ένας άνθρωπος κυκλοφορεί μέσα στον άλλον άνθρωπο. Διότι όταν εγώ μαζέψω χορτάρια από το είναι χορταφείο και τα φάω, αυτά μεγάλωσαν από τη σάρκα κάποιου ανθρώπου που είναι κοπριά,
και θα βάλω τα κύτταρά του μέσα σε μένα. Ομό, ομό. Για να σας δείξω ότι ο ένας άνθρωπος κυκλοφορεί μέσα στον άλλον άνθρωπο, αλλά ο Θεός θα ξεχωρίσει τις ανθρώπινες υπάρξεις. Είναι δυνατόν. Μάλιστα σε αυτό το είναι δυνατόν, μερικοί Κορίνθοι λέγανε μα, και τους απαντάει, αγνωσίαν Θεού την εσέχουση, προς αντροπίνη μην λέγω. Γιατί? Διότι δεν ξέρουν ποια είναι η δύναμη του Θεού. Και το λέω για ντροπή σας, λέει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, θα αναστηθούμε οι νεκροί και θα αποκτήσουμε το παλιό μας σώμα άθαρτο και αθάνατο. Θα είναι λοιπόν αυτό, αλλά δεν θα είναι αυτό με την έννοια ότι θα έχει καινούργιες ιδιότητες. Ποιες ιδιότητες? Εκείνες που είχε το αναστημένο σώμα του Χριστού. Δεν θα υπακούμε πια εις τους λεγόμενους βιολογικούς και φυσικούς νόμους. Και είναι πολύ σπουδαίο. Και η αμαρτωλή και η ευθερή. Θα αποκτήσουμε όλοι το ίδιο σώμα. Με τη διαφορά πως το ένα θα δόξαστεί και το άλλο θα κολλαστεί. Εκείνοι που ζουν, διότι όταν έρθει ο Κύριος υπάρχει ανθρωπότητα. Είπαμε ότι μετά τον Αντίχριστο, δηλαδή θα αναλώσει, λέει, με την πνοή του, δηλαδή με πολύ ευκολία, ο Χριστός τον Αντίχριστο. Εκείνος που θα είναι φοβερός για την ανθρωπότητα, με μια πνοή του Χριστού θα καταστραφεί. Θα σταλεί κατευθείαν στην κόλαση, εις τη λίμνη του πυρός, όπως λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Τι θα γίνει εκείνοι που θα ζουν? Εμείς, λέγει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, εμείς που θα ζούμε, όχι, το λέει στους Θεσσαλονικείς, με συγχωρείτε, ένα τόμο εν ρηπή οφθαλμού αλλαγιζόμεθα. Είναι δύο εικόνες, η μία θεωρητική και άλλη είναι πρακτική, που δείχνει αυτό το ακαριέον της αναστάσεως των νεκρών και της αυταρτοποίησεως των ζώντων. Το ακαριέον, το ενατόμο, είναι το άτμητον άτομον, άτμητον. Είναι ο άτμητος χρόνος, δηλαδή χρόνος που είναι πολύ κοντά στο μηδέν, δηλαδή πολύ μικρός χρόνος, άτομον χρόνου θα το λέγαμε. Σήμερα δεν λέμε βέβαια με την έκφραση άτομον χρόνου, αλλά κάτι που δεν κόβεται πιο μικρό. Και παίρνει και μια εικόνα, αυτή είναι θεωρητική, παίρνει και μια πρακτική, όπως το λέω, τον ρηπή οφθαλμό. Τι είναι η ρηπή? Το ανοιγόκλημα των ματιών. Βεβαίως είναι πολύ χοντρική εικόνα, γιατί είναι γνωστό ότι το ανοιγόκλημα των ματιών απαιτεί αρκετών χρόνων σε σχέση με των θεωρητικών χρόνων που λέμε άτομων χρόνων. Εντί αυτοί οι περιπτώσεις δεν είχαν άλλον τρόπο να εκφραστούν και εκφράζονται με τον τρόπο αυτόν. Τι λέγει? Εμείς, λέει, που θα ζούμε, θα αλλαχθούμε. Σε τι θα αλλαχθούμε? Από τη φθορά θα περάσουμε στην αυθαρσία, και από τη θνητότητα θα περάσουμε την δυνατότητα θνητότητα, δεν θα έχουμε πεθάνει, θα περάσουμε στην αυθαρσία. Αυτό εκφράζεται ωραία στην Αποκάλυψη, σε αυτό έλεγα εις τα περί αντικρίστου θέματα, που λέγει, είναι μια λεπτή παρατήρηση αν την προσέξουμε, που λέγει εκεί στην Αποκάλυψη ότι και ο Αντιχριστός και ο ψευδοπροφήτης ζώντες θα ρηφθούν εις την λίμνη του πυρός. Λίμνη του πυρός θα την κόλαση. Σημαντικό, όχι Άδη, τέλειωσε ο Άδη. Ο Άδης θα δώσει τους νεκρούς του κόλαση. Διότι στην κόλαση τώρα δεν είναι κανείς, ούτε οι δαίμονες, κανείς. Σημαίνει κόλαση. Και τι σημαίνει ζώντες? Σημαίνει θα έχουν περάσει
από την αυθαρχία, συγγνώμη, από τη φθορά στην αυθαρχία, τα άνθρωποι θα είναι. Και από την θνητότητα στην αθανασία. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει, αγαπητοί, ότι δεν μεσολαβεί χρόνος μεταξύ αντιχρίστου, δευτέρας του Χριστού παρουσίας και τελειωμού της ιστορίας. Τελειώνει η ιστορία. Εκεί είναι χαρακτηριστικό αυτό. Ώστε όλα αυτά θα γίνουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, εμείς οι περιλυπόμενοι, άμα είναι αυτοί, τι, με ποιους αυτούς, τους νεκρούς, τους ευλαβείς που θα έχουν αναστηθεί, αρπαγισόμεθα εν νεφέλε, εις απάντηση του Κυρίου. Α, ξέρετε ότι το είναι θέλει, είναι το όχημα του Θεού. Ποτέ δεν εμφανίζεται Άγιος επί νεφελών, μόνο με Θεό. Στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, θυμηθείτε στην ανάληψη του Χριστού, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν, τον σήκωσε, τον πήρε. Είναι λοιπόν μια ωραία εικόνα οχήματος του Θεού. Προσέξτε, εικόνα είπαμε έτσι, διότι ο Θεός δεν είναι εδώ για να νικεί, για να περπατήσει, αλλά είναι μια εικόνα που δείχνει πως ο Θεός κινείται επί οχήματος, εποχούμενος επί νεφελών. Τώρα βλέπουμε κάτι καταπληκτικό, ότι επί νεφελών θα τοποθετηθούν εκείνοι που θα συναντήσουν τον Κύριο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, όπως λέει εδώ ο Άγιος Κύριος, εκείνοι που υπερανθρώπως ηγονίστησαν, υπερανθρώπως θα τιμηθούν. Να το πω με μία απλή εικόνα, παράδειγμα. Όταν έρχεται ένα πολύ επίσημο πρόσωπο σε μία χώρα, τη χώρα μας, στέλνει, ξέρω εγώ, πρόεδρος κυβερνήσεως, στέλνει τη δημοκρατία, ξέρω εγώ, στέλνει το προσωπικό του αυτοκίνητο να παραλάβει το υψηλό επισκέπτη. Ή, εάν δεν είναι υψηλός επισκέπτης, αλλά θέλει να τον τιμήσει, διότι, στέλνει το προσωπικό του όχημα. Κάποτε κάποιος πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη έφτασε, όταν ανεκηρύχθηκε η πατριάρχη, με το προσωπικό αεροπλάνο του Προέδρου της των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν λέω ονόματα. Κοιτάξτε, με το προσωπικό αεροπλάνο. Τι σημαίνει αυτό? Τιμή. Ενώ είναι το όχημα του Θεού, είναι θέλει, και είναι θέλει, όχι είναι θέλει ότι είναι στα γονίδια, πρέπει να σας το πω και αυτό, δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά πρόκειται περί θείας δόξης. Όπως και είναι θέλει που ήταν η σκύλη, εκείνη επί της σκηνής του μαρτυρίου, δεν είναι όπως στα γονίδια. Είναι θεία δόξα, όπως είναι και το άκτιστο φως. Άκτιστος νεφέλη, άκτιστος θεία δόξα. Σημαίνει ότι εκείνο που χρησιμοποιεί ο Θεός, τώρα το δίνει να χρησιμοποιηθεί στα παιδιά του. Εξάλλου, στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει μετοχή του ακτίστου φωτός. Ό,τι δόξα έχει ο Χριστός, θα έχουν και οι πολίτες της Βασιλείας του Χριστού. Αυτό λοιπόν τιμής έμεξεν, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Να μείνω λίγο στο θέμα αρπαγισόμεθα που λέει ο Απόστολος Παύλος. Κοιτάξτε παρακαλώ τι ρήμα χρησιμοποιείται. Δεν λέγει απλώς μεταβισόμεθα, ξέρω εγώ, αναβισόμεθα, θα ανεβούμεθα, θα μεταφερθούμε, μεταφερθισόμεθα. Λέει αρπαγισόμεθα, που σημαίνει
Αυτό που λέει η κουβέντα, είναι το ρήμα. Μια αρπαγή. Μια αρπαγή. Φτάνει πια η ιστορία του κόσμου τούτου με την αμαρτωλότητά της. Δεν ανέχεται πια. Η καλύτερα η πιστοί δεν είναι δυνατόν πια να ανέχονται τον παλιό αυτό κόσμο. Και γίνεται αρπαγή. Αρπαγή. Αυτό το βίαιον, ότι δεν περιμένουμε πια, δεν μπορούμε να μένουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ένας κόσμος ο οποίος θα γίνει καινούργιο. Μπαίνει τελεία και παύλα εις των παλαιών κόσμων. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, λίγο πιο κάτω. Η επομένη παράγραφο είναι ένα κείμενο από το βιβλίο του Εκκλησιαστού. Αυτό βέβαια είναι λίγο μακρύ και θα ήθελα μόνο κάποια σημεία να πω, να μην μείνω περισσότερο. Ήδη τάχτην την του Κυρίου παρουσίαν και την του κόσμου συντέλειαν ο Εκκλησιαστής λέγον. Αυτή λέγει την παρουσία του Χριστού, του Κυρίου, και το τέλος του κόσμου ως συγγραφές του βιβλίου Εκκλησιαστής ο Σολομών το εγνώριζε. Και γνωρίζοντάς το, σημειώνει. Αυτά που θα σας πω είναι από τον Εκκλησιαστή, 11ο κεφάλαιο, στίχος 9 έως το 12ο τα πρώτα χωρία. Έχει μία επιλογή χωρίων. Θα διαβάζω και θα μεταφράζω κατευθείαν. Είναι παράφραση μάλλον, όχι μετάφραση. Εφραίνουνε ανήθεια εκ νεότητός σου και εκτί. Με ανήθεια έφυβε, ναι άνθρωπε, να χαίρεσαι από την νεότητά σου. Όχι κατά υλιστικών τρόπων, αλλά κατά πνευματικών. Λυπούμε που δεν μπορώ να σας δώσω πλήρη ανάλυση αυτού του κειμένου, είναι πολύ ωραίο. Αλλά θα τρέξω. Και απόστησον θυμών από καρδία σου και παράγαγε πονηρίαν από σαρκό σου και μνήστητη του κτίσαντός σε. Βγάλε όμως, αν και στο κείμενο το εφραίνου θα έχει ηρωνική θέση, ότι ναι ανήθη μου, φάε και θα δει στο τέλος ότι όλα είναι μια ματαιότητα, τα πάντα ματαιότητα. Αλλά δεν μένω πιο πολύ, γιατί σας είπα πολύ θα αργήσουμε. Είναι πλούσιο χωρίο, πλουσία περιοχή αυτή, περικοπή αυτή. Πρόσεξε, βγάλε την πονηρία από το σώμα σου. Άρα το εφραίνο δεν έχει την έννοια γλέντα και πόρνευε. Θυμήσου εκείνο που σε δημιούργησε. Εδώ τώρα προσθέτω. Έως ου μη έλθωσιν εημέρε της κακίας. Πριν έλθω έως ου μη θα πει πριν, προτού. Προτού έλθουν οι ημέρες της κακίας. Στην ερμηνεία που έχει μέσα αυτή κόπος, ο κόπος της αγυρατιά. Πριν έρθουν τα γυρατιά σου. Δηλαδή, πρόσεξε, μην αφήνεις να γεράσει. Έως σου μη σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και η σελήνη και οι αστέρες. Πριν λέγει φτάσει να σκοτιστεί ο ήλιος. Πότε θα σκοτιστεί? Τις ημέρες του Αντιχρίστου. Προς τις τελευταίες ημέρες του Αντιχρίστου, λίγο πριν τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Λοιπόν, μη περιμένεις να σωθείς μετά από τον σκοτασμό του ηλίου, πριν από τον σκοτασμό του ηλίου, πριν από τον σκοτασμό της σελήνης και των αστέρων.
και σκοτάσουσιν ευλέπουσε εν τε σοφές, και σκοτιστούν αυτές που βλέπουν από τις τρύπες ή στις τρύπες. Εδώ έχει μια άλλη ερμηνεία στο κείμενο μέσα τον εκκλησιωστή ο Άγιος Κύριλλος λέγει εντός παρενθέσεως την ορατική δύναμη ενισόμενος πριν κλείσουν τα μάτια σου και δεν βλέπουν το φως. Δηλαδή όσο ζεις άνθρωπε, όσο ζεις να μετανοήσεις, όσο ζεις μη περιμένεις πότε θα έρθουν αυτά, αλλά θα έρθουν αυτά έως ουμία να τρατεί το σκηνίον του αργυρίου προτού λέγει κοπεί το νήμα του ασημνιού του αργυρίου. Εντός παρενθέσεως ο Άγιος Κύριλλος την ερμηνεία την κάνει ο ίδιος ο Άγιος Κύριλλος των άστρων την συμπλοκήν διδάσκων αργυροειδής γάρ η όψη, εννοεί πριν πέσουν τα αστέρια. Και συντριβεί το ανθέμιον του χρυσίου, και συντριβεί το ανθέμιον του χρυσίου, του χρυσού, εντός παρενθέσεως ερμηνεύει τον χρυσοειδή ούτως ήλιον ενισόμενος, υπενισόμενος εδώ κλεισεθείς τον ήλιον που είναι χρυσός. Εξάλλου λέει λίγο παρακάτω ηγάρ ανθεμή γνώριμος εστί βοτάνη πολλά έχουσα πέριξ ακτινοειδή φυλάδων εκθήσεις. Είναι ένα λουλούδι. Δεν ξέρω ακριβώς τι λουλούδι, δεν είμαι γεωπόνος. Δεν ξέρω τι λουλούδι είναι η ανθενής. Εξάλλου είναι και αρχαία ονομασία αυτή. Αλλά ας πούμε κατά προσέγγιση αυτό που λέμε το φυτό ήλιος που είναι κίτρινο, το ηλιοτρόπιο, το γνωστό ηλιοτρόπιο που στρέφεται όπως ο ήλιος κινείται, στρέφεται και αυτό, γι' αυτό και λέγεται και ηλιοτρόπιον, συγγνώμη, και έχει τα κίτρινα πέταλα του σαν ακτίδες ηλίου. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι αυτό η ανθενή που μοιάζει με τον ήλιο. Αν δεν ήταν αυτό κάποιο λουλούδι που ήταν σαν μαργαρίτα κάπως έτσι πρέπει να ήταν, που θα έμοιαζε του ηλίου με τις ακτίνες. Και αναστήσονται εις φωνήν του στρουθίου. Ποιο είναι αυτό, θα πει λίγο πιο κάτω. Είναι οι αρχάγγελοι που θα φωνάξουν, θα σελπίσουν ο αρχάγγελος. Και έγινε από του ύψους όψονται και θάμβει και θάμβει εν τη οδό. Από το ύψος θα δουν και θα υπάρξει στον δρόμο, θα υπάρξουν εκπλήξεις. Τι όψονται, ρωτάει ο Άγιος Κύριλλος. Και παίρνει τώρα από τα Ευαγγέλια. Τότε όψονται, τότε θα δουν τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Και κόψονται φυλέ κατά φυλά, όπως λέγει εξάλλου ο προφήτης Ζαχαρίας στο 12ο κεφάλαιο στίχος 12. Και συνεχίζει. Και τι γίνεται ελθόντος του Κυρίου, ερωτάει ο Άγιος Κύριλλος. Συνεχίζει ο εκκλησιαστής. Και ανθίσει το αμύγδαλον και πασυγχύσεται η ακρή και διασκεδαστήσεται η κάπαρη. Επιλέξει. Θα ανθίσει η αμυγδαλιά, θα πακύνει η ακρίδα και θα σκορπίσει η κάπαρη. Η γνωστή κάπαρη, αυτή η γνωστή, αυτό που τρώμε, το τρώμε ορεκτικό, που την κάνουμε τουρσί, η γνωστή κάπαρη. Και μάλιστα με την ευκαιρία διατήρησε το όνομά της από την αρχαιότητα. Την ονομασία κάπαρη την αναφέρει και ο Ισαΐας, κάπαρη. Της καπάρεως είναι τριτόκλητο. Ως δε οι εξηγητές, λέει ο Άγιος Κύριλλος, όπως οι εξηγητές, οι ερμηνευτές ερμηνεύουν, θα τι λέγουν. Αμύγδαλον ανθούν δειλή
του χειμώνα στο παρελθόν, όταν θα δουν όλα να γκρεμίζονται στον ουρανό, τα φτέρια ο ήλιος της σελήνης, όταν θάμβος θα υπάρξει στα ύψη, θα κοιτάξουν και θα έχουν εκπλήξεις οι άνθρωποι, τότε λέγει θα έχει περάσει ο χειμώνας πια. Είναι γνωστό ότι το πρώτο δέντρο που ανθίζει είναι η αμυγδαλιά, είναι το πρώτο δέντρο που μετά το χειμώνα έρχεται να ανθίσει, να δώσει το μήνυμα της ανοίξεως. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο χειμώνας που θα έχει περάσει? Η παλαιά μορφή του κόσμου τούτου. Θα είναι η ιστορία που θα έχει τελειώσει. Περνάει ο χειμώνας. Πέρασε ο χειμώνας. Μένει δε τα σώματα ημών μετά τον χειμώνα, τότε ανθύνει επουράνιον άνθος. Τότε θα αναστηθούμε και τα σώματά μας θα γίνουν καινούρια. Και παχύνεται η ακρίση. Η πτερωτή ψυχή το σώμα περιβαλλωμένη. Τι είναι η ακρίδα? Η ακρίδα πετά. Είναι λοιπόν μια εικόνα της ψυχής. Όταν η ψυχή λέγει παχύνεται, τι θα πει παχύνεται η ψυχή, παχαίνει η ψυχή? Ξαναφέρνει το σώμα της. Δηλαδή ανάσταση των νεκρών και ένωση της ψυχής με τα καινούργια μας άφθαρτα και αθάνατα σώματα. Η ακαμφώδη, συγγνώμη, και διασκεδαστήσεται η κάπαρη. Θα σκορπίσει η κάπαρη. Ξέρετε, η κάπαρη έχει αγκάθια. Αν ξέρετε, εδώ στη Λάρισα υπάρχουν στα σπίτια, στα πεζοδρόμια, κάτι, σε κάτι γονίτες, κάτι αυλές. Όπου υπάρχει πέτρα, θα ξεφυτρώσει η καπαριά. Είναι ένα καταπληκτικό φυτό. Το ξέρετε λοιπόν αυτό το φυτό, με τα πολύ ωραία εκείνα λουλούδια. Έχει αγκάθια η καπαριά. Και θα σκορπίσει, λέγει, η κάπαρη, ερμηνεύει, η ακανθώδη παράνομη διασκορπιστός. Το κακό θα έχει πια, που μοιάζει με αγκαθιές, θα έχει σκορπίσει. Είναι μια πολύ ωραία ερμηνεία που κάνει εδώ ο Άγιος Κύριος και λέγει στην επομένη παράγραφο, την 21η, ΚΑΠΑΑ, βλέπεις πως προλεύουσι πάντες την παρουσία του Κυρίου. Βλέπεις, λέει, πως προλεύουν την παρουσία του Κυρίου. Βλέπεις πως είδασι την φωνή του στρουθίου. Γνωρίζει τη φωνή του πουλιού. Στρουθίου καταλέξει το σπουργίτη. Ποιαν φωνή είδομεν? Ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύματι, εν φωνής αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταδύσεται από ουρανού. Γιατί λέει όμως πουλί? Διότι όλη η εικόνα που αναφέρει ο Εκκλησιαστής αναφέρεται στη φύση. Μίλησε για την αμυγδαλιά, μίλησε για την κάπαρη, μίλησε για την ακρίδα και παριστάνεται τώρα εδώ η φωνή με ένα πουλί το οποίο φωνάζει. Και αν θέλετε, πότε φωνάζουν τα πουλιά? Τι να είναι? Είναι κάτι που εμείς το ζούμε πολύ ωραίο αυτό. Όταν ακούσουμε τα πουλιά να έχουν ένα αλλιώτικο κελάδιμα. Αυτά τα ντόπια πουλιά, εδώ τα ηθαγενή πουλιά, έχουν ένα αλλιώτικο κελάδιμα όταν ανοίγει ο καιρός και λέμε έρχεται η άνοιξη. Το χειμώνα δεν έχουν λαλιά εκείνοι που την έχουν την άνοιξη. Όταν φωλιάζουν τα πουλιά, εννοείται. Αρχάγγελος προσφωνεί και λέγει τις πάσεις. Προσφωνεί αρχάγγελος και λέγει προς όλους, εγείρεστε, σηκωθείτε. Οι νεκροί από τα μνημεία εις απάντηση του Κυρίου, για να συναντήσετε τον Κύριο. Και φοβερά η κάθοδος του Δεσπότου. Η κάθοδος του Δεσπότου είναι φοβερά. Θα πει φοβερά? Προκαλεί φόβον. Γιατί ο Δαβίδ κυθεί. Γιατί λέγει ο Δαβίδ? Πού το λέγει αυτό? Εις τον 49 ψαλμό. Τι λέγει? Ο Θεός εμφανώς ήξει.
Κοιτάξτε αυτό το εμφανώς το επίρρημα. Πού να το καταλάβαιναν οι παλαιοί ραβίνοι αυτό? Θα έλθει ο Θεός εμφανώς. Εδώ υπενήθεται και την πρώτη και τη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Τα παρακάτω υπενήσονται την δεύτερη παρουσία του Χριστού. Ο Θεός ημών και ου παρασιωπήσεται. Δεν θα μείνει κάτι κρυφό. Πυρ ενώπιον αυτού καθίσεται. Μπροστά του λέγει θα καίει φωτιά και κύκλο αυτού καταιγείς σφόδρα και τα εξής. Ποια είναι αυτή η καταιγίδα η φοβερή? Είναι η δικαία οργή. Και ποια είναι αυτή η φωτιά? Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω όταν θα μας το πει ο Δανίλ, αγαπητοί μου, σε εκείνο το θαυμάσιο όραμά του που βλέπει τον λύτρωτή τον Υιόν του Θεού ως άνθρωπον και κατά την πρώτη παρουσία στην ανάληψή του και κατά τη δεύτερη παρουσία όταν παραλαμβάνει τους Χριστούς και έρχεται προς τον Πατέρα. Αλλά επειδή και η ώρα μας, αγαπητοί μου, τελείωσε, θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Δευτέρα.